2.889 ιδιώτες μέτοχοι κινούνται κατά της δημοκρατίας. Ας ενημερωθούμε περισσότερα από τον εκπρόσωπο των ιδιωτών μετόχων. Ο κύριος Γιώργος Καλής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Καλή. Ναι, καλημέρα σας και καλημέρα στους αγρότες. Εξηγήστε μας λίγο, διεκδικείτε αποζημιώσεις γιατί δεν έχετε αποσβέσει τα κεφάλια που έχετε επενδύσει στις κυπριακές αερογραμμές, οι οποίες τερμάτισαν τη λειτουργία τους με τον άδοξο τρόπο που όλοι γνωρίζουμε. Ναι, οι ιδιώτες μετόχοι θεωρούν ότι η εταιρεία έχει κλείσει λόγω μιας παρανομίας, στην οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία, αλλά το κράτος. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καταδίκασε την εταιρεία για οποιοδήποτε αδίκημα το οποίο θα μπορούσε να οθεί σε αυτήν την εταιρεία στο κλείσιμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταδικάσει το κράτος. Κατ' επέκταση, το κράτος είναι υπεύθυνο για αυτές τις παρανομίες που όθησαν την εταιρεία στο κλείσιμο και όχι η εταιρεία η ίδια. Η εταιρεία δεν κλείσει το κλείσιμο. Και από τη στιγμή που η εταιρεία έχει κληθεί να αναστείλει εργασίες της, λόγω του ότι η εταιρεία δεν είναι πλέον βιώσιμη ή αν θέλετε δεν είναι coin contract, μας δίνει το δικαίωμα. Έχουμε λάβει δηλαδή, τόσο οδηγίες στους αστυνομικούς και εξετάζουμε πολύ σοβαρότητα και σε βάθος αυτήν την παρανομία που έγινε εις βάρος της εταιρείας. Θα κινηθούν σε όλα τα επίπεδα και εντός Κύπρου και εκτός Κύπρου για να μπορέσουμε να αποζημιωθούμε για την επένδυση που έχουμε κάνει στην εταιρεία, λόγω του ότι με το κλείσιμο της εταιρείας μας θερούν το δικαίωμα σε βάθος χρόνου να αρχίσουμε την επένδυση μας. Μην ξεχνάμε οι επενδυτές σε μια εταιρεία, τους δώσουν σε βάθος χρόνου να πάρουν τα λεφτά τους πίσω και κέρδη. Αντιλαμβανόμαστε ότι εταιρείες κλείνουν, εταιρείες κλείνουν, αλλά στην περίπτωση των κυπριακών αερογραμμών, η εταιρεία έκλεισε από παρανομία κάποιου τρίτου, όχι διότι η εταιρεία η ίδια καθ' αυτό τόχευσε. Από κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες κρίθηκαν παράνομες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το ερώτημα είναι η νομική γνωμάτευση που σας δόθηκε, τι αναφέρει, τι λέει, προχωρήστε, μπορείτε να εξασφαλίσετε αποζημιώσεις από την κυβέρνηση. Θα κινηθούμε νομικά εναντίον του κράτους, βεβαίως. Υπάρχει έδαφος και για να εξασφαλίσετε τις αποζημιώσεις σας. Βεβαίως υπάρχει. Η νομική μας, όπως είπα, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Και ας μην ξεχνάμε ότι στους μετόχους περίπου το 50% των υπαλλήλων των αερογραμμών είναι και μέτοχοι. Και θα πληγούν την πλάτη. Χάνουν και τις δουλειές τους και την επένδυση τους. Άρα είναι πολύ σημαντικό για μας να κυνηγήσουμε τους τέτοιους κλεισίματος της εταιρείας και από το κυνήγι αυτό θα φάνει και θα βγουν ορισμένα άλλα πράγματα, έχει δημιουργικές, παραγγελίες, κτλ. Θα πάρει μια άλλη διάσταση σε κάποια φάση που βγαίνει ενάντια στο κράτος. Τα στοιχεία είναι αδιάσταστα, τα έχουμε. Τι πόσα αξιώνουν οι ιδιώτες μέτοχοι, κύριε Καλή? Συγγνώμη. Τι πόσα διεκδικούν οι ιδιώτες μέτοχοι? Εξαρτάται. Οι ιδιώτες μέτοχοι αυτή τη στιγμή κατέχουν το 7% της εταιρείας από το 100%. Τα πια κυβέρνηση, 7 ιδιώτες. Αλλά εφόσον εκκρίθηκε μια αύξηση κεφαλαίου παράνομη, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να μην υπάρχουν 30% της εταιρείας, πώς ήταν πριν την παράνομη αύξηση κεφαλαίου. Άρα έχουμε το 30% και η κυβέρνηση το μήνα. Αυτό θα αποφασίσει, θα αποφασίσει. Βεβαίως δεν είναι εύκολη η διαδικασία, είναι μια υπόθεση που θα πάρει ίσως και χρόνια. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Πιστεύω έχουμε στοιχεία τα οποία είναι αδιάσυστα. Έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες από όλα τα επίπεδα. Πιστεύω ότι αρχίζοντας την διαδικασία, πόσα χρόνια θα πάρει, θα την κυνηγήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλή. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, άλλη μια εκπομπή. Έχουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, έχει φτάσει.